Είχαμε και άλλη πρεμιέρα χθες στο θέατρο Μπάτμιντον. Εκεί πήγες εσύ, σε είδα φωτογραφίες στα site. Μπράβο σας. Απ' έξω εδώ. Με είδες δεν πήγες μέσα. Σε ένα συγκεκριμένο site με είδες. Ναι. Αλλά δεν το, δεν το λέμε όμως. Λοιπόν, έλα, πάμε. Δεν δικό μου τη face είναι. Πάμε. Καλά, δεν είστε ζευγάρι. Δεν τα έχετε μαζί, ρε παιδιά. Ποια παράσταση. Λοιπόν, Θησέας και Αριάδνη στο θέατρο Μπάτμιντον, στο νησί των Τυπωτών. Στάνκογλου ο Θησέας, Αριάδνη η Λέκτα Νικολούζου. Νέα, ωραία, ανερχόμενη και πολλά υποσχόμενη και σωματάρα, κάνει γιόγκα μου κτλ. Εκεί συνάντησα κάποιους τοπιούς, Πέμι Ζούνη, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Πέτρο Γαϊτάνο, οι οποίοι μου σχολιάζουν αυτό που είναι το περιστατικό. Ναι, οκ. Okay, ποιο, με το Χαϊκάλι και με τον Χαϊκάλι και τον Άδωνη. Πώς το ναι. Κρίνουν αυτό που συνέβη, που τον είπε βλάκα και ξεφτυλισμένο. Και Καραγκιόζη. Μάλιστα. Να το δούμε. Βεβαίως. Εγώ προκαλώ τον Παύλο Χαϊκάλι. Ο κύριος Χαϊκάλης είναι εξαίρετος συνάδελφος από την ώρα που ασχολήθηκε με την πολιτική δεν τον παρακολουθώ. Είσαι ξεφτύλαντρα, τι να σου πω συμποκριτή, είσαι ξεφτύλαντρα. Εγώ είμαι κατά του να μιλάμε άσχημα όταν μας βλέπει πάρα πολλοί κόσμος. Άσχημα και να βρίζουμε γιατί δίνουμε παράδειγμα. Και είναι κακό να δίνεις τέτοιο παράδειγμα. Αν έχεις αντίθετη άγνοια από τον άλλο, θα την πεις, αλλά με έναν κόσμιο τρόπο. Βλάκα! Βλάκα! Περιμένετε. Γιατί μας ακούει κόσμος, μας ακούνε παιδιά και μαθαίνουν λάθος συμπεριφορές και λάθος πράγματα. Άμα δεν μπορείς να το τηρήσεις αυτό, κάτσε σπίτι σου. Ξαναλέω. Εγώ προκαλώ τον Παύλο Χαϊκάλη. Δεν ζω εγώ με 1986. Άρα να μην πάμε με 1986. Δεν μπορώ να πείσω το. Δεν είναι ωραία αυτά. Το ξέρουμε όλοι και καλό είναι να μην το τροφοδοτούμε πάλι. Το επίπεδο δεν μου αρέσει. Το επίπεδο αρκετά χαμηλά για πρόσωπα που μας εκπροσωπούν, έτσι. Θεωρώ ότι από τη στιγμή που δεν μπορούν οι ίδιοι μεταξύ τους να συζητήσουν, δεν μιλάω για τον Παύλο τον Χαϊκάλη, ο οποίος είναι καλλιτέχνης, είναι ένας αξιόλογος ηθοποιός, είναι ωραίος άνθρωπος, όταν δεν σε αφήνουν να μιλήσεις, καμιά φορά ξεφεύγεις, εξοργίζεσαι. Βλάκα! Βλάκα! Περιμένετε. Είμαστε άνθρωποι, είναι ανθρώπινα και μπορούμε να χάσουμε και την ψυχραιμία μας κάποια στιγμή αν ακούμε τρελά πράγματα. Καλό είναι να μην λέγονται αυτά τα πράγματα, αλλά και από την άλλη ξέρετε πόσες ματιές έχει κάτι που λέγεται, κάτι που γίνεται. Εγώ προκαλώ τον Παύλο Χαϊκάλη. Είσαι ξεφτύλαντρος, συνοκριτής, είσαι ξεφτύλαντρος. Μάλιστα. Πάντως όλοι καταδίκασαν το... Λίγο η Ματίλδη. Όχι, όλοι η Μαγκύρα ήταν... Η Ματίλδη είναι λίγο με Χαϊκάλη. Και ξέρεις, ηθοποιός σημαίνει ποιό ήθος. Ισχύει. Άρα σου λέει τώρα ένας πολύ σπουδαίος ηθοποιός, γιατί είναι από τους καλύτερους κωμικούς μας ο Παύλος. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ. Και βουλευτής που έφυγε και τον ακούσαμε να λέει βλάκα, καραγκιόζη, ναι. Ξέρω εγώ όλα αυτά. Ισχύει. Δεν είναι ποιό ήθος, δηλαδή ουσιαστικά αναιρεί τον τίτλο του ηθοποιού. Αυτό σου λέει. Αλλά και ο άλλος. Βέβαια, ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη. Και ο ίδιος φαντάζομαι στεναχωρήθηκε που ξέφυγε. Αλλά και εκείνος είναι πιο πολλά χρόνια στη Βουλή, ο κ. Γεωργιάδης. Πρέπει να μην εξωθεί τον άλλο, πρέπει να είναι εκείνος ο Γεωργιάδης όμως είναι πολιτικό. Ο πολιτικό στην κουβέντα ξέρει, ο Γεωργιάδης είναι καλό συνομιλητή. Είναι άσχετα να συμφωνούμε ή διαφωνούμε πολιτικά μαζί του. Είναι σε αυτά killer, δηλαδή θα σε τσαντήσει για να σε βγάλει τα ρούχα. Είναι επαγγελματία πολιτικό ο Γεωργιάδης. Τι άλλο έκανε. Μετά, τι μα έφερε. Κουλούρια. Πέτρο Γαϊτάνο. Ναι, τον είχαμε καιρό να το δούμε. Και με ορομαλή. Την τελευταία φορά που είχαμε σχολιάσει κάτι έτσι. Τον Γαϊτάνο. Ναι, ήταν όταν είχε μιλήσει για τη Χρυσή Αυγή. Είχε μιλήσει τα κορίτσια για σπίτι και είχε πει μου αρέσει ο τσαμπουκά τη Χρυσή Αυγή. Και λέει καμιά φορά που